Βέβαια, έχω δίπλα μου και την καλωσορίζω, έτσι με ωραίο πλάνο, σούπερ, όμορφη, γλυκιά, η Ήρα μας η Λιμνιωτάκη, η οποία βέβαια το χαρακτηριστικό της είναι Hera, δηλαδή H, Παύλα, Hera, έτσι λέγεται η φίρμα σου, ας πούμε, έτσι. Ναι, σε καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, εγώ που σε είδα και στο Athens Exclusive, λέω ότι νέα κοπέλα με επιχειρηματικές ικανότητες, σε μια εποχή που λίγο πολύ έτσι δεν... Και σε ένα χώρο έτσι κι αυτός δύσκολος, γιατί η κρίση, ειδικά στα ρούχα, είναι... Υπάρχει. Και εκεί. Και εκεί νομίζω αρκετά, γιατί... Πολύ. Έτσι. Αλλά εσύ όμως το επιμένεις. Έτσι. Το επιμένεις. Πότε ξεκίνησες? Ξεκίνησα επαγγελματικά το 2010, με το που τελείωσα τη σχολή. Εδώ Αθήνα έχεις κάνει σπουδές. Αθήνα. Με το που τελείωσα τη σχολή, άρχισα μόνη μου να μαθαίνω να ράβω. Άντε. Ναι. Γιατί μια σχεδιάστρια, ένα σχεδιαστής είναι βασικό να ξέρει να ράβει, να κάνει πατρόν. Όπως πάντα και σε όλα τα επαγγέλματα, να ξέρεις έτσι τι όλη γίνεται. Όλη τη διαδικασία από την αρχή. Και ξεκίνησα με το που τελείωσα τη σχολή. Οπότε... Είμαι λίγα χρόνια. Εντάξει, δεν έχει καμιά σημασία. Εγώ βλέπω ότι έχεις κάνει και πολλά πράγματα και θα τα δούμε και θα τα δείξουμε και στους τηλεθεατές. Οπότε τελειώνοντας εσύ, λες ότι εγώ θα γιατί λες ότι είναι handmade clothes. Πραγματικά handmade. Είναι handmade, ο όρος του handmade στο ρούχο σημαίνει ότι δεν πάει μαζικά παραγωγή σε φασόν που λέμε. Πάει ένα-ένα στη μοδίστρα, είναι δουλεμένο στο χέρι. Εννοείται ότι χρησιμοποιείται μηχανή στο ρούχο. Δεν Εννοείται, εντάξει, δεν είναι υπάρχουν ότι κάποια αξεσουάρ ίσως που είναι όλα δουλεμένα στο χέρι, αλλά όλες οι λεπτομέρειες, πουλιες, πέτρες, όλα αυτά είναι δουλεμένα στο χέρι. Mm-hmm. Και η έννοια του χειροποίητου είναι ότι γίνεται ένα-ένα κομμάτι μοναδικό. Ένα μοναδικό, δηλαδή αν το θέλουμε, ή μπορεί να βγει σε δύο χρώματα. Γίνεται και αυτό, αλλά πάλι όχι σε μαζική παραγωγή, εργοστάσια, βιοτεχνίες, φασόλια. Ναι, φασόλια και τέτοια που βλέπουμε στην. Πώς είναι τα πράγματα, η γυναική επιχειρηματικότητα, τι λέει στην Ελλάδα? Τι λέει στην Ελλάδα? Είμαι της άποψης ότι εν μέσω κρίσης ευκαιρίες υπάρχουν. Μπράβο, χαίρομαι. Για τους ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν, που είναι εργατικοί, που έχουν ένα όραμα, δουλειά υπάρχει. Τα πράγματα είναι δύσκολα σίγουρα, αλλά. Που επιμένω νικά. Και εσύ είναι επιμένεις. Επιμένω. Τι ζώδιο είσαι? Σκορπιός. Α, ωραία. Έχεις λέει και τον Κρόνο στο Σκορπιό. Τώρα δεν πειράζει. Τον έχω εδώ και 3 χρόνια, ναι. Που θα πάει, παρόλα αυτά θα φύγει. Εκεί θα φύγει. Λοιπόν, θέλεις να δούμε και κάποιες έτσι φωτογραφίες, να πάρουμε και μία εικόνα, να δούμε και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες τα ρούχα που κάνεις. Εγώ τα έχω δει βέβαια και είναι καταπληκτικά. Και κάνεις και αξεσουάρ, θα μιλήσουμε και για τα αξεσουάρ και τι είδους αξεσουάρ. Γιατί δεν... Ναι, το έχω μειώσει λίγο, έχω πάει πιο πολύ στο ρούχο. Όταν άρχισα, ξεκίνησα πολύ με αξεσουάρ, τσάντες, βραχιόλια, λεμουδιές, όλα αυτά. Ναι. Τώρα λίγο το έχω κόψει, όχι γιατί δεν μ' αρέσουν, μ' αρέσουν πάρα πολύ, γιατί τι να πρωτοπρολάβεις να κάνεις ένας άνθρωπος μόνος του. Ναι. Αυτό... ναι, εντάξει, είσαι δηλαδή ο μαέστρος. Ναι. Ο μαέστρος και η μουσική μαζί. Λοιπόν, να βλέπουμε και τις φωτογραφίες που μας έχει στείλει. Που εδώ είναι βέβαια τα βραδινά σου. Είναι μια φωτογράφηση που έκανα με την Κωνσταντίνα την Κλαψινού, η οποία είναι η μούσα μου στην φετινή χειμερινή καμπάνια. Είναι από την χειμερινή κολεξιόν Dante για τον χειμώνα του 2013-2014. Ωραία. Πάμε να δούμε και τα άλλα. Πολύ ωραία ατμοσφαιρική φωτογράφηση είναι. Mm-hmm. Και αυτή στο ίδιο, από το ίδιο editorial. Με την Κωνσταντίνα. Εμείς τις βλέπουμε, ξέρεις. Κάνουμε ένα... Και αυτό, από τα καινούργια ρούχα. Τα οποία έχουν και πρεταπορτέ και πιο βραδινά. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε μια φωτογραφία, δύο φωτογραφίες από τον Λάμπρο Τυρλή, πολύ καλός μου φίλος και καταπληκτικός φωτογράφος. Ήταν από το καλοκαίρι, ήταν από την καλοκαιρινή κολεξιόν. Πώς πήγε η κολεξιόν στο καλοκαίρι? Το καλοκαίρι πήγα πάρα πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Δίνεις και έξω, δίνεις και... Δίνω, τα έχω σε e-shop. Α, ωραία. Τα έχω και στο κολονάκι, στο e-outfit στην Τζακάλοφ και από το ατελιέ βέβαια. Πού είναι αυτό, δεν είναι στην Κηφισιά, στο κέντρο της Κηφισιάς. Και πού, θα μας πεις και τη διεύθυνση να ξέρουμε πού είναι, αν θέλουμε. Θα σας πω και τη διεύθυνση, είναι Ομήρου 2. Ομήρου 2 στην Κηφισιά. Mm-hmm. Και βέβαια μπορούν να τα βρουν και στο e-shop. Στο e-shop ή να επικοινωνήσουν μέσω του site μου που είναι hpavlaera.com. Ήρα δηλαδή. Όπου εκεί έχω στοιχεία επικοινωνίας.
Έχω τους κωδικούς, όλα τα ρούχα με τους κωδικούς. Όποιος θέλει κάτι, μου λέει τον κωδικό, μου στέλνουν τον κωδικό. Το έχω, δεν το έχω σε αυτό το νούμερο. Συνεννοούμαστε λίγο μέσα. Και βέβαια να πω και να ρωτήσω έτσι κι εγώ και σαν γυναίκα που είμαστε και οι τιμές και όλα αυτά, πώς είναι τα πράγματα. Οι τιμές είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Είναι λάθος η άποψη το ότι οι Έλληνες σχεδιαστές είναι ακριβοί. Όχι, δεν είναι ακριβή. Είναι ό,τι πληρώνεις αγοράζεις. Μπράβο. Ίσως να μην είναι οι τιμές των αλυσίδων που ξέρουμε. Ναι, ξέρω. Ίσως να είναι λίγο πιο πάνω, αλλά δεν ξεπερνούν τις τιμές που μπορεί να αντέξει μια μέση ελληνική τσέπη. Καταναλώτρια, ας πούμε. Και, εγώ είμαι της άποψης ότι... χρειάζεται δηλαδή να μειωθεί λίγο, γιατί παλιότερα ακούγαμε έτσι πολύ, κόστη. Πολύ, όχι. Αλλά για να υποστηρίξουμε λοιπόν και τους Έλληνες. Αυτό ακριβώς. Πρέπει και κύριοι λίγα να μας βοηθήσουν και να λέμε ότι αυτό είναι ελληνικό, να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα που είχαμε το outfit από πάνω μέχρι κάτω. Όποιος με το έχει ψάξει. Ακριβώς. Νομίζω ότι έχουν ξεφύγει πολύ πλέον από Μακάρι. Αυτό. Γιατί παλιότερα θυμάσαι που το βλέπαμε και εμένα δεν μου άρεσε. Εκείνη η τσάντα με τα καρό. Να φοράς, συγγνώμη το μικρόφωνο. Φοράς το καρό το καμισάκι, την καρό τη φουρτίτσα, το παπουτσάκι με τα καρό. Δεν λέμε ονόματα, δεν είναι. Ναι, δεν θυμούμε. Όχι, αλλά ξέρεις τι, καταντάει και λίγο kits, δηλαδή να φοράς από πάνω μέχρι κάτω φίρμα. Για να λες, ας πούμε, ότι εγώ έχω λεφτά και μπορώ και το ψωνίζω. Καταρχήν, δεν είναι κοινώς αποδεκτό πλέον ότι ένα καλό ρούχο. Δεν πρέπει να φαίνει τη μάρκα του. Αυτός μόνο που το φοράει και αυτός που ξέρει, πρέπει να βλέπει τι ποιότητα έχει το ρούχο. Δεν είναι ανάγκη να φαίνεται ούτε με επιγραφές, ούτε σε λογότυπα. Και είναι και λίγο ένα mix and match. Δηλαδή μπορεί να έχουμε. Εμένα μου αρέσει αυτό. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα καλό. Πολύ ακριβή τσάντα με ένα πολύ καθημερινό ρούχο. Ναι, να το έχουμε πάρει, ξέρω εγώ, από μια λυσίδα που έχει και είναι και πάρα πολλές αυτές που είναι εδώ. Ή μπορεί να φοράς ένα παντελόνι και ένα τισερτάκι και να φοράς ένα παπούτσι, ξέρω εγώ, και να αλλάζει όλο το θέμα. Σωστό. Γιατί νομίζω ότι είναι και η εποχή τέτοια που μπορείς να το κάνεις. Είναι ξεπερασμένο το άλλο πλέον. Έτσι. Κορυφή μέχρι νύχτα. Ναι. Άρα και βλέπω ας πούμε όμως πάρα πολλές, ειδικά με τις τσαντούλες, το έχουμε. Ένα ράβο με τις τσαντούλες το έχουμε. Η ακόμα. Τσάντα είναι και λίγο διαφορετικό, είναι διαχρονική, κρατάει πολλά χρόνια. Οπότε είναι καλό να επενδύουμε σε ένα καλό παπούτσι και σε μια καλή τσάντα. Δεν είναι απαραίτητα να είναι ξένου οίκου τους γνωστούς κτλ. Αλλά είναι καλό να επενδύουμε σε τέτοια καλά γιατί μας μένουν πολλά χρόνια. Εσύ δεν έχεις ασχοληθεί καθόλου με τσάντες και με τέτοια που μπορεί έτσι ίσως. Όχι τέτοιου είδους. Όχι δερμάτινα. Μπορεί να είναι και υφασμάτινα. Υφασμάτινα ναι, έχω κάνει. Απλά λίγο το έχω κόψει τώρα λίγο γιατί... Καλύτερα πάει το ρούχο το πρέτα-πορτέ ή το... Και τα δύο, εξαρτάται την περίοδο. Το καλοκαίρι μου πήγε πάρα πολύ καλά το βραδινό. Βαφτίσεις, γάμους, παραγγελίες κτλ. Σωστά. Τώρα το χειμώνα παίζει πιο πολύ αυτό τον καιρό το πρέτα-πορτέ. Και τα Χριστούγεννα περιμένουμε. Πάλι το βραδινό, θα το είναι ανάλογα με την εποχή. Να δούμε και άλλες φωτογραφίες, γιατί έχουμε να δούμε και βιντεάκια. Να βλέπουν και οι τηλεθεατές. Και αυτά είναι από τα καλοκαιρινά, τα πρέτα πορτέ, από το Λάμπρο Τυρλή φωτογραφία. Οι φωτογραφίες. Και πάλι καλοκαιρινή, βλέπουμε τα καλοκαιρινά. Από κολεξιόν καλοκαιρινή. Εδώ από είναι την ατμοσφαιρική, ίδια. Θα έλεγα. Ατμοσφαιρική. Γενικά έχω κάποιο ρομαντισμό σε όλα μου τα ρούχα και τις φωτογραφίσεις. Η ίδια και από εδώ. Αρχαιοελληνικό στυλ. Αρχαιοελληνικό στυλ. Και αυτή από το καλοκαίρι που πέρασε. Τι φάσματα χρησιμοποιείς? Πολλά, πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δεν χρησιμοποιώ κάποιο συγκεκριμένο. Το καλοκαίρι προτιμώ λίγο τα πιο ρηχτά, τα λίγο πιο ανάλαφρα. Να νιώθει η γυναίκα. Ναι, καλύτερα να μην σε στενεύουν, να μην υδρώνεις, να μην είσαι. Το βλέπω. Ότι έχεις την τάση αυτή του λουκ. Είναι ρηχτά, φαρδιά, άνετα και ταιριάζουν και κολακεύουν όλες οι γυναίκες. Αυτό μου λέγανε. Και ο φάκελος αυτός μου αρέσει. Είναι από μια φίλη μου. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και παρακάτω να τα βλέπουμε γι' αυτά, γιατί έχουμε και βιντεάκια εδώ, έχουμε να λέμε. Ωραία. Αυτά καλοκαιρινά και αυτά. Καλοκαιρινά όλα αυτά. Τι μου θυμίζει έτσι πολύ. Ναι, ναι, μου αρέσει. Και αυτό. Και αυτό λίγο αρχαιοελληνικό, καλοκαιρινό. Έχεις την τάση αυτή, δηλαδή, στα ρούχα να είναι λίγο λουλούδι. Αυτό είναι λίγο από τα χειμωνιάτικα τα φετινά. Α, μίνι. Μην το βλέπετε έτσι. Είναι η κοπέλα που έχει 50 από. Αλήθεια. Ναι. Αυτά είναι από την καινούρια κολεξιόν, τη χειμερινή. Χειμωνιάτικη. Ωραία χρώματα.
Εγώ θα έλεγα πιο ότι είναι καλοκαιρινά, να θυμίζουν και καλοκαίρι. Πλέον δεν, οι εποχές έχουν ανακατευτεί. Δεν, Αυτό είναι σε μάλινο, ήταν σε μάλινο. Ήταν πλεκτό. Πλεκτό. Το πάνω και η λίκρα το κάτω. Και εδώ πέρα πάλι από την καινούρια κολλήξη. Αυτό η ζακετούλα είναι σε δερματινή. Όχι, 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 είναι δαντέλα ντουμπλαρισμένη. Δεν φαίνεται καλά. Ναι, δεν φαίνεται καλά. Είναι το ίδιο ύφασμα με αυτήν. Δαντέλα. Δαντέλα ντουμπλαρισμένη. Και αυτό είναι φόρεμα. Είναι το ίδιο φόρεμα με το από πίσω, απλά λόγω της φωτογράφησης. Εντάξει, κόφηκε λίγο πιο πάνω, ρε παιδί μου. Ναι, το κάναμε λίγο πιο extreme. Πιο sexy. Ναι. Γιατί όχι. Μπορεί να φορεθεί και σαν μπλούζα. Ναι. Άμα είναι κάποιος πολύ ψηλός, γιατί όχι. Πολύ ωραία. Μα πάρα πολύ ωραία. Εγώ σε γνώρισα φέτος κτλ. Αλλά έχεις βραβευθεί κιόλας. Εγώ δεν την είχα δει την βράβευση. Και πώς έγινε αυτό, και βάσει ποιας έτσι κατηγορίας. Στη δεύτερη συμμετοχή μου στο Athens Exclusive Designers Week, είχαμε ένα πολύ ωραίο κλίμα. Είχα πολύ καλούς συνεργάτες. Από μοδίστρα μέχρι αυτόν που έφτιαξε τη μουσική. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Και όλη αυτή ήταν η επιβράβευση μιας ομαδικής δουλειάς που σε κάνει να προχωράς παρακάτω με όρεξη. Γιατί όχι. Εγώ θέλω να πηγαίνει καλά γενικά η ελληνική μόδα και μέσα από αυτή την εκπομπή. Και πηγαίνει, πηγαίνει και θα βρει και τον δρόμο της, το σωστό που της αξίζει. Ναι, δεν έχει τίποτα να ζητήσει από τους ξένους. Εννοείται. Αλλά το θέμα είναι να μπορεί και να βγει προς τα έξω και να είναι και πιο οικονομικό. Βγαίνει σιγά-σιγά, Ναι, να παρουσιάζεται, να ξέρουμε τι είναι, πώς είναι και όλα αυτά. Θέλεις να δούμε και ένα βιντεάκι, έτσι να πάρουμε λίγο μια άποψη και από την Πασαρέλα. Από τη δεύτερη ήτανε. Που βραβεύτηκαν, ναι. Που βραβεύτηκε. Βέβαια, εμείς θα δούμε τα ρούχα και για χρόνου φίδου που λέμε, για να ξέρουμε και τι βλέπουμε. Για να μην μας πιάσει ο χρόνος. Chicka 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 chic
the ships that will sail and somewhere. Σε έναν παριζιάνικο αέρα μου φαίνεται εδώ, ε. Εμπνευσμένη από το Παρίσι. Η περσινή μου συλλογή ήταν αυτή που βραβεύτηκε για τον χειμώνα 12-13 ήτανε. Νομίζω ότι έτσι σου αρέσει και το Παρίσι ιδιαίτερα. Μου αρέσει, το αγαπώ, το λατρεύω από πολύ μικρή. Και αυτή η επίδειξη έγινε λίγο μετά αφού είχα κάνει ένα ταξίδι στο Παρίσι. Από όπου προμηθεύτηκε και τα υφάσματα και τις ιδέες και όλη την ατμόσφαιρα. Εμπνεύστηκες δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και η επόμενη ερώτηση είναι αυτή. Από πού εμπνέεσαι? Από παντού. Δεν θα πω το κλισέ από μία ταινία, από ένα τραγούδι. Θα πω από παντού. Οτιδήποτε. Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη από ερεθίσματα που μπορούν να σε προβληματίσουν, να σε ναι, κάνουν καλά. Να σκεφτείς. Θέλω τα πάντα. Τι σκέφτεσαι, την κολεξιόν, λες, ας πούμε, φέτος θα κάνω πιο πολύ αρχαιολογικό. Το αρχαιοελληνικό. Δεν το σκέφτεσαι με την έννοια. Και τι μπορεί αυτό, ας πούμε, να, δηλαδή, να βλέπεις εικόνες, να ψάχνεις λίγο πάνω σε αυτό το στυλ. Εννοείται ότι αυτό γίνεται αφού αποφασίσεις με το τι θα ασχοληθείς. Πριν όμως. Η έμπνευση έρχεται εκεί. Μπορεί από μια γυναίκα στον δρόμο, μπορεί από μια εικόνα στον δρόμο, από μια φράση, από κάτι, από οτιδήποτε. Ταξιδεύεις συχνά? Ταξιδεύω αρκετά. Τον τελευταίο καιρό δεν έχω ταξιδέψει πολύ λόγω υποχρεώσεων, αλλά έχω ταξιδέψει αρκετές χώρες. Νομίζω ότι τα ταξίδια στο εξωτερικό τουλάχιστον εμένα. Είναι μεγάλη η πηγή έμπνευση. Πολύ, πολύ. Είναι κάτι το πολύ διαφορετικό και ξεφεύγει και από τα ίδια και τα ίδια. Μπορεί να μην τα παρακολουθεί, να μην του δίνει σημασία όμω. Είναι μεγάλη έμπνευση για πολλά πράγματα. Είναι απαραίτητο να ταξιδεύουμε εμείς που ασχολούμαστε με κάτι καλλιτεχνικό. Παίρνεις έμπνευση πώς δουλεύουν οι άνθρωποι στο εξωτερικό, υλικά. Τι υλικά χρησιμοποιούνται εκεί που δεν χρησιμοποιούνται εδώ πέρα, δεν είναι διαδεδομένα. Θα έρθουν όμως. Θα έρθουν όμως, με αργό ρυθμό. Αλλά θα έρθουν. Είναι απαραίτητο το ταξίδι. Προτιμάς τις ευρωπαϊκές ή ακόμα και την Αμερική? Δεν έχει τύχει να πάω στην Αμερική ακόμα. Φοβάμαι ότι αν πάω. Θα σε κατακλείσουν οι ιδέες, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και ίσως να μην θέλω να φύγω κιόλας. Παρόλο που στην Αμερική δεν υπάρχει αυτή η μόδα και όταν βλέπουν, όταν είχα πρωτοπάει εγώ στην Αμερική και με είχαν δει έτσι όπως δίνομαι και αυτά, μου λέγανε φαίνεσαι από μακριά ότι είσαι από την Ευρώπη. Ναι, ναι. Έχεις αυτό το άλλο. Η μόδα του στην Αμερική είναι το τζιν, το πιο έτσι casual, το πιο αυτό. Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Υόρκη που είναι διαφορετική από όλη την άλλη, από την άλλη την Αμερική, γιατί είναι το κέντρο της γης, ας το πούμε έτσι. Μία βόλτα να βγεις, που δεν έχω πάει Νέα Υόρκη, αλλά παρακολουθώ έτσι και τα blogs και τα λοιπά με τα Fashion Street και πόσα blogs υπάρχουν που έχουν γίνει πια επιχειρήσεις. Δηλαδή απλές κοπέλες, να πούμε την Κιάρα Φεράνη παραδείγματος χάρη, απλές κοπέλες που φωτογραφίζονται με τα outfit τους, ας πούμε, όπως είμαι εγώ σήμερα θα φωτογραφηθώ, θα έχω στο blog μου, θα τα ανεβάσω. Είναι μια επιχείρηση κι αυτό. Και έχει γίνει εκατομμυριούχος μόνο και μόνο επειδή έχει ένα ταλέντο. Βέβαια, γιατί διαφημίζονται μέσω αυτής μαγαζιά. Ναι. Και έτσι μπορεί και θέλω το κάνει. Θέλω να πω ότι είναι πολύ της μόδας. Εντάξει, εδώ δεν το έχουμε και πολύ αναπτύξει αυτό. Είναι λίγο πιο σε μικρότερη. Κι όμως σιγά σιγά γίνεται και εδώ. Πάντως αυτή την τεχνογνωσία. Είναι αυτό που λέγαμε. Να βρούμε εν μέσω κρίσης ιδέες οι οποίες μπορούν να μας αποφέρουν και χρήματα. Μπορούν να πληρώσουν όμως εδώ στην Ελλάδα για να διαφημιστούν το τάδε προϊόν, να διαφημιστεί. Όταν είναι κάτι πολύ οργανωμένο και πολύ δουλεμένο και πολύ καλωστημένο, θα πληρώσουν. Ωραίο αυτό. Αυτό το Fashion Street, δηλαδή εγώ. Πιο πολύ μ' αρέσει να βλέπω Fashion Street παρά editorial mode. Σωστό. Μ' αρέσει αυτό το mix and match. Το κάνουμε και στην Ελλάδα και είναι πολύ καλοντημένες οι Ελληνίδες. Υπάρχουν. Άμα δηλαδή πάτε σε επιδείξεις και τα λοιπά, θα δούμε και τα extreme, Okay. Υπάρχουν όμως και πολύ καλοντημένες κοπέλες. Εγώ στο Athens Exclusive φέτος είδα πραγματικά πολύ ωραίες κοπέλες που ήταν κάτω και όχι μόνο τα μανικέν που παίρνανε. Αυτή ήταν και πολύ απλά, και όχι γιατί μετά έπρεπε να φύγουν να πάνε αλλού κτλ. Είδα όμως που παρακολουθούσαν την επίδειξη. Προσεγμένες. Προσεγμένες και in. Ξέρανε τι φοράγανε και το παπούτσι και την τσάντα και αυτά. Που εντάξει. Τα βλέπουμε. Και για να είσαι in, δεν πρέπει να βάλεις την άτα και τα Γιάννη πάνω σου, έτσι. Όχι, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, να βλέπουμε εδώ πέρα και καθώς μιλάμε, βλέπουμε και την υπόλοιπη επίδειξή σου. Έτσι, για να βλέπουμε και γιατί πράγμα μιλάμε, να βλέπουμε και τα ρούχα σου σε κίνηση. Εμένα μου αρέσει περισσότερο αυτό. Ήταν μια επίδειξη εμπνευσμένη, όπως είπαμε, από το Παρίσι. Τα ρούχα είναι λίγο πιο θεατρικά, λίγο πιο. Ναζιάρικα. Ναζιάρικα.
πιο πασαριλίστικα που λέμε. Και ηθηλικά. Και ηθηλικά. Ωραία είναι. Ήθελα λίγο να βγάλω λίγο παιδικότητα, αθωότητα, ρομαντισμό. Αυτό το καρτουνίστικο στυλ. Αυτό. Μ' αρέσει όμως. Ναι. Είναι λίγο 50's. Αυτό που έχουμε χάσει. Είναι λίγο 50's. Η αθωότητα που έχουμε χάσει. Μ' αρέσει. Και ήταν και οι κοπέλες πάρα πολύ καλές στο ρόλο τους. Παιχνίδησα με τον κόσμο πάρα πολύ όμορφα. Εμένα ξέρεις τελικά, μ' αρέσει να μην περπατάνε πολύ γρήγορα στην πασαρέλα. Εξαρτάται. Γιατί χάνεις το... Εξαρτάται. Εκεί πέρα, σε αυτή την επίδειξη, είχαμε να παρουσιάσουμε 10 με 12 ρούχα. Στο 10 με 12 ρούχα, το λίγο πιο αργό είναι θεμητό. Όταν είναι 30-40 ρούχα ενός σχεδιαστή, δεν γίνεται να μην περπατάνε γρήγορα. Φέτος δεν υπήρχαν νομίζω και 30 και 40 ρούχα. Υπήρχαν κάποιοι, ναι. Υπήρχαν. Να, και το πιτσιρίκι. Είναι η ανιψιά μου η Τατιάνα. Α, γεια σου, βρε Τατιάνα. Η οποία είχε έρθει την προηγούμενη μέρα από Κρήτη. Και χωρίς πρόβα, χωρίς τίποτα, είπαμε θα την βγάλουμε στην πασαρέλα. Εντάξει, το κοριτσάκι μια χαρά τα πήγε, ιδέες. Κέρδισε τις εντυπώσεις. Κάθε φορά που ακούω το βίντεο, βλέπω το βίντεο, πήρε το περισσότερο χειροκρότημα όλων. Πάντα τα παιδάκια, τα σκυλάκια, αυτά τα γλυκούλικα, αυτά παίρνουν το χειροκρότημα που τους αξίζει. Γιατί παίζουν ένα ρόλο. Εκείνη τη στιγμή χωρίς να είναι έτσι, μαθημένοι, να το πούμε έτσι. Και τώρα θα βγει και το τελευταίο outfit με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Τύπου νηφικό. Τύπου νηφικό, αυτό πήγα να σου πω. Νηφικό, αυτό είναι, ναι, έτσι. Πάλι σε 50's γραμμή. Πάλι σε 50's γραμμή. Πολύ μου αρέσει. Είναι τούλι, βλέπω έτσι. Και τι είναι, είναι τούλι, από μέσα έχει. Φουρό. Ταυτά. Όχι. Είναι μόνο τούλι και από μέσα έχει ταυτά σαν φόδρα και από πάνω είναι κεντυμένο όλο με πέτρες Βαρόσκι. Όλο τον μπούστο. Δεν φαίνεται στην τηλεόραση. Ναι. Δεν φαίνεται κρίμα. Ναι. Κάνεις και παραγγελίες, δηλαδή, αν σου πούνε ναι, ότι ναι, μου αρέσει αυτό. Αυτό μετά πήγε σε... Για γάμο? Ναι. Μπράβο, έβγε Ήρα. Ευχαριστώ. Και τώρα είναι το φινάλι. Θα βγουν όλα τα κορίτσια, ε. Βγαίνεις και εσύ στο τέλος. Κλασικά. Έλα, βρε, δυστυχώς, σιγά. Μ' αρέσει αυτό το στυλ Παρίσι τη δεκαετία του 50. Και εδώ πέρα τα αξεσουάρ, ας πούμε, είναι αυτά τα αξεσουάρ που σας έλεγα. Ότι δεν είναι δερμάτινα κτλ. Είναι από ύφασμα, αυτά είναι γουνιά. Που μπαίνουν μέσα στα χεράκια μας για να μαντριώνουν. Έχουν διάφορες τσαντούλες, δεν φαίνονται πολύ καθαρά. Είναι όλες από ύφασμα, με φόδρα μέσα κτλ. Γαντάκια, γούνινα. Όλα αυτά είναι κάποια χειροποίητα αξεσουάρ που είχα πέρυσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Και ο κόσμος πάρα πολύ, από ό,τι βλέπω. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Δεν ήταν η πρώτη σου φορά. Ήταν η δεύτερη φορά. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα Athens Exclusive, για να βλέπουμε και τους νέους σχεδιαστές φέτος, ότι είχαν πολύ. Είναι και πολύ καλά οργανωμένο. Μπράβο. Και είναι πολύ σπουδαίο, να είμαι και εμένα. Μπράβο. Μπράβο, Ήρα, μπράβο. Ωραία. Πολύ. Και σαν ότερα που λέμε. Μακάρι. Τώρα έχεις ολοκληρώσει βασικά την χειμωνιάτικη κολεξιόν. Την έχω ολοκληρώσει τη χειμωνιάτικη. Έχω αρχίσει ήδη τα καλοκαιρινά. Που συνήθως δειγματίζονται έτσι και κατά τα ευρωπαϊκά και τα ξένα πρότυπα. Γενάρη-Φλεβάρη. Γενάρη-Φλεβάρη. Και εσύ βέβαια τα δειγματίζεις για να πάνε και σε μαγαζιά. Βεβαίως. Ή κάνεις κάποιες πριβέ πασαρέλες για να παραγγείλουνε. Ναι, μέχρι τώρα έκανα τις πασαρέλες και ήμουνα σε πιο μικρό κύκλο. Από εδώ και πέρα θα πάω και σε πιο... Θα ανέβεις κατηγορία. Ναι, θα ανέβω λίγο. Πώς θα γίνει διαφορετικά, πώς να σε γνωρίσουν. Έτσι, αυτό. Δυστυχώς πρέπει να γίνει. Όχι, δυστυχώς. Ευτυχώς, ναι. Πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω. Δυστυχώς με την έννοια ότι ήμουνα πιο πολύ του μοναδικού, one-off κομμάτι. Αυτό ναι, αλλά. Αλλά δυστυχώς για να σε γνωρίσουν πρέπει να κάνεις και το. Βέβαια. Δηλαδή, εγώ αν δεν ερχόμουν, ας πούμε, στο Athens Exclusive που ήρθα και τυχαία να φανταστείς, γιατί τελευταία στιγμή το πήραμε έτσι απόφαση. Ήμουν και λίγο κουρασμένη. Τέλος πάντων, καλά όμως έκανα γιατί πέρασα πάρα πολύ. Ωραία. Είδα πραγματικά νέους σχεδιαστές. Λείπανε οι πιο κλασικοί. Είναι πολύ λίγοι αυτοί
οι σχεδιαστές που είδατε σε σχέση με αυτούς. Υπάρχουν πάρα πολλά ταλαντούχα παιδιά. Ναι, ναι. Δεν παίρνουν όλα μέρος. Κακός, όμως θα έπρεπε. Ή τουλάχιστον να μπορεί να ξαναγίνεται κάτι. Γίνεται αυτό ανά 6 μήνες γίνεται. Έχεις τη δυνατότητα να πάρεις εκεί πέρα μέρος και από εκεί και πέρα έχεις τη δυνατότητα να διοργανώσεις και κάτι μόνος, έτσι. Αυτό, μπράβο. Και μετά να το βάζεις. Απλά έχει πιο πολλή δουλειά. Έχει πιο πολλή δουλειά και λιγότερη. Για να λιγότερα ποσοστά επιτυχίας. Αν κάποιος από τη στιγμή που δεν μπαίνουν στα καταστήματα, που δεν πουλάς, ας πούμε, όπως πουλάνε οι άλλοι, που δειγματίζουν και πουλάνε στα καταστήματα, θα πρέπει να πας ή να κάνεις μια πασαρέλα για να τη δουν, αφού από εκεί θα τα πάρουν τα ρούχα σου είτε από το e-shop. Οπότε οι πελάτησες, οι ενδιαφερόμενες και βέβαια μέσω ίντερνετ, φαντάζομαι. Μέσω ίντερνετ είναι πολύ δυνατό μέσο το ίντερνετ. Δηλαδή. Ναι, βέβαια. Οι περισσότερες παραγγελίες γίνονται από κοπέλες που έχουν δει κάτι, ακόμα και το Facebook, ακόμα και το site, όλα αυτά. Οι περισσότερες παραγγελίες γίνονται. Δεν θέλουν να έρθουν, ας πούμε, να το φορέσουν. Εννοείται ότι έρχονται. Από εκεί κλείνουμε το πρώτο ραντεβού. Από εκεί κλείνει το πρώτο ραντεβού. Ναι, ναι, ναι. Λίγοι είναι αυτοί που θα πάρουν κάτι χωρίς να το δοκιμάσουν καν. Δεν γίνεται. Ναι. Γιατί κάτι θα θέλει. Μια επιδιόρθωση κτλ. Το καλοκαίρι τι έμπνευση θα έχουμε? Το καλοκαίρι. Μέχρι τώρα αυτά που έχω ετοιμάσει έχουν χρώμα. Πάντα έχω χρώμα στις συλλογές μου. Ένα συγκεκριμένο ή πολλά, ας πούμε. Πιο πολύ υγιεινά, δηλαδή το πράσινο, το καφέ και λίγο πιο ελαφριά, εκρού, παλ και τα παστέλ χρώματα. Έχω κάνει ένα πολύ μικρό μέρος μέχρι τώρα. Και βέβαια συνεχίζεις. Και βέβαια συνεχίζω. Θα έχω και το άσπρο μαύρο, βέβαια, αλλά θα έχω και τα που πιο είναι έντονα. Τάση ακόμα, είναι τάση ακόμα, το καλοκαίρι. Και ο συνδυασμός άσπρο μαύρο. Ναι, ναι, το βλέπω τώρα, αλλά ήταν, αλλά θα, θα είναι. Και μια τελευταία ερώτηση. Εμπνέει σε βάση των, και σχεδιαστικών τάσεων που έρχονται απ' έξω? Όχι. Όχι, όχι. Κάνει τα δικά σου. Δηλαδή, αν σου πει ότι η τάση φέτος είναι πολύ το κόκκινο ή οι μπότες πάνω από γόνατο ή το ασπρόμαυρο, θα το βάλεις κι εσύ? Λοιπόν, καταρχάς, εννοείται ότι πριν φτιάξω μία συλλογή, εννοείται ότι θα διαβάσω τι θα παιχτεί την επόμενη σεζόν. Από εκεί και πέρα, μπορεί να επηρεαστώ λίγο, μπορεί να μην επηρεαστώ και καθόλου. Εξαρτάται αν μου κάνει εμένα αυτό που θα, Είναι τάση. Που θα είναι τάση. Σίγουρα επηρεάζει, απλά θεωρώ ότι. Μάλλον θέλω να κάνω πιο πολύ διαχρονικά κομμάτια που δεν είναι αυτή την εποχή, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Οπότε λίγο πιο πολύ ποντάρω σε κομμάτια που θα τα έχει η γυναίκα και αύριο και μετά αύριο και του χρόνου στην καρταρόμπα. Δεν με νοιάζει το χρώμα της σεζόν, δεν με νοιάζει το ύφασμα της σεζόν. Ίσως να επηρεαστώ σε κάποια στοιχεία, αλλά μέχρι εκεί. Τα μπερδεύεις μέχρι που μέχρι να φτιάξει. Ναι, μία μικρή επιρροή ίσως να υπάρχει μέχρι εκεί. Εμείς σου ευχόμαστε πάρα πολύ και καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το καιρό και το διάστημα μπροστά σου. Και να μας βοηθάς και εμάς να αγοράζουμε ρούχα, ό,τι βεβαίως, καταναλώτριες. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σε βρίσκουμε στο site σου που είναι www.hpavlaera.com. Και στην όπου εκεί πέρα υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Διευθύνσεις, τηλέφωνα, email, τα πάντα υπάρχουν εκεί πέρα. Ωραία, σε βρίσκουμε και ό,τι θέλετε θα το παραγγείλετε από την Ήρα, την πολύ γλυκιά και πολύ ταλαντούχα. Ευχαριστώ. Μπορώ να πω, μου αρέσουν πολύ τα ρούχα της. Εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας για άλλη μια φορά. Αύριο πάλι εδώ με τον Γιώργο το Ματσάγκο. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε καλά. Πολλά φιλιά από μένα, καλή συνέχεια.